Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη για τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καναβαγίου για το 2024. Ξεκινάμε. Το καρναβάλι είναι διαχρονικά μια γιορτή χαράς και δημιουργίας, μια γιορτή αναγέννησης της ελπίδας και της αισιοδοξίας. Ως τέτοια θα την αντιμετωπίσουμε και φέτος, χωρίς να ξεχνούμε στιγμή ότι οι εκδηλώσεις μας διεξάγονται σε συνθήκες πολέμου, σε ένα πολύ δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Δεν επιτρέπεται να ξεχάσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ένας άδικος πόλεμος, μια σφαγή σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, ένας πόλεμος που επεκτείνεται και μας απειλεί. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε επίσης την επίθεση η οποία γίνεται στο λαϊκό εισόδημα. Η δύσκολη αυτή κατάσταση δεν είναι άσχετη με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που προετοιμάζουμε. Άλλωστε, ανέκαθεν το καρναβάλι μέσω της σάτυρας και της διάθεσης ανατροπής που το χαρακτηρίζουν, μιλάει για έναν εναλλακτικό τρόπο, για την μια διάθεση ανατροπής. Όσα μας προβληματίζουν θέλουμε να τα βάζουμε μπροστά μας και να τα θίξουμε. Βάζει στο στόχαστρο πάντοτε το καρναβάλι μας την εξουσία και τη στυλιτεύει από την πλευρά του λαού, των εργαζομένων, της νεολαίας μας. Έτσι και φέτος θα ξεκινήσουμε, θα χαρούμε, θα διασκεδάσουμε, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Θα πάρουμε θάρρος για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, να τη χαιρόμαστε, να αγωνιζόμαστε για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Καλή αρχή λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στο Δημαρχείο της Πάτρας. Από του χρόνου θα είμαστε στο Αρσάκιο, σε έναν καινούριο χώρο που τον έχουν φροντίσει ιδιαίτερα οι υπηρεσίες μας. Και θα έλεγα ότι η φετινή συνέντευξη τύπου έχει αυτό το χαρακτήρα του αποχαιρετισμού από το ιστορικό αυτό κτίριο. Εκείνο που θέλω να συμπληρώσω, μάλλον να συνεχίσω σε όσο είπε ο Δήμαρχος, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σκληρά γεγονότα έχουν επηρεάσει το καρναβάλι μας, η βαθιά οικονομική κρίση, ο COVID, περίπου για 3 χρόνια ταλαιπωρηθήκαμε όλοι ως κοινωνία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είτε αυτός είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είτε είναι ο πόλεμος ο καινούργιος που ξεκίνησε στη Γάζα, μας φέρουν πάρα πολλές φορές σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση, γιατί φαίνεται σαν να αγνοούμε, δεν αγνοούμε. Είμαστε μέσα στα γεγονότα, γι' αυτό και ως καρναβαλικός οργανισμός θα το δείτε από αυτή την αγωνία μας για το αύριο και αυτός ο σχολιασμός μας για το τι συμβαίνει σήμερα, θα το δείτε στα καρναβαλικά άρματα που θα παρελάσουν, τα καινούργια καρναβαλικά άρματα που θα παρελάσουν στις 17 Μαρτίου που είναι η Κυριακή του Καρναβαλιού. Ως κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Πατρέων, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εξαιρεθήκαμε, δεν ενσωματωθήκαμε στο Δήμο και αυτό σημαίνει ότι βαδίζουμε με περισσότερο πείσμα και με ένα πολύ πιο γρήγορο βηματισμό. Θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό την Διευθύντρια της ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, την κυρία Χρυσοπούλου, που στη συνέχεια θα πει 2 σκέψεις και εκείνη δικές της. Να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της ΚΕΔΥΠ, της Δομής και φυσικά τους εργαζόμενους του καρναβαλικού εργαστηρίου που λόγω των περικοπών που έχουν γίνει δουλεύουν μόνοι τους σκληρά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να απολαύσουμε εμείς ένα όμορφο και πρωτότυπο καρναβάλι.